1989. Κατά τα έτη αυτά, πρωθυπουργός ήταν ο Χωσέ Μαρία Αθνάρ και ο Μαριάνο Ραχώη. Είχε λάβει σημαντικές θέσεις τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που επιβάλλεται ποινή σε πολιτικό κόμμα για υπόθεση διαφθοράς, όπως σημειώνει ο Ισπανικός Τύπος. Στο σκάνδαλο εμπλέκονται 29 κατηγορούμενοι, πρώην και ρήνη υψηλόβαθμα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος, στα οποία επιβλήθηκαν συνολικά 351 έτη φυλάκισης. Αναλυτικότερα, ο πρώην ταμείας του Λαϊκού Κόμματος, Λουίς Μπάρτενας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 ετών για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία και του υποβλήθηκε πρόστιμο 44 εκατομμυρίων ευρώ. Ο προερχόμενος από το Λαϊκό Κόμμα, πρώην δήμαρχος περιοχής της Μανδρίτης, Γκιγέρμο Ορτέγκα, καταδικάστηκε σε 38 έτη φυλάκισης. Η Άννα Μάτο, τέως Υπουργός Υγείας, διετάχθη να επιστρέψει 28.000 ευρώ, καθώς κρίθηκε ότι υποφελήθηκε από την υπόθεση. Εκτός από τις ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν στα στελέχη του, το δικαστήριο διέταξε το Λαϊκό Κόμμα να αποπληρώσει περίπου 245.000 ευρώ, κρίνοντας ότι υποφελήθηκε μέσω ανταλλαγμάτων, μίζες, για συμβόλαια με τα οποία οι επιχειρηματίες αναλάμβαναν δημόσια έργα. Σύμφωνα με την El País, εγκέφαλος της υπόθεσης φέρεται να είναι ο επιχειρηματίας Φρανσίσκο Κορέα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 51 έτη φυλάκισης. Η σύζυγός του, Ρωσαλία, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια και ο Πάμπλο Κρέσπο, το δεξί του χέρι, σε 37,5 χρόνια. Όπως αναφέρει το πόρισμα, οι εταιρείες του φούσκωναν τις τιμές των συμβολέων που συνήπταν το δημόσιο, με τα έξτρα χρήματα να καταλήγουν στις τσέπες του ίδιου, πολιτικών και αξιωματούχων του Λαϊκού Κόμματος, ενώ μέρος των χρημάτων αυτών διοχετεύτηκαν για διάφορες προεκλογικές εκστρατείες του Λαϊκού Κόμματος. Τον Ιούλιο του 2017, ο Ραχώη είχε κληθεί ως μάρτυρα στη δίκη. Ήταν η πρώτη φορά που ένας πρωθυπουργός εν ενεργεία έδινε κατάθεση σε δικαστήριο στην Ισπανία. Ο συντηρητικός ηγέτης, που βαρύνεται για την πολιτική λιτότητας, είχε πει στην κατάθεσή του ότι δεν γνώριζε τίποτα για την οικονομική διαχείριση του κόμματος, του οποίου ήταν δεύτερος στην ιεραρχία από το 1990, και ότι δεν τον απασχόλησε ποτέ κανένα ζήτημα λογιστικής. Τώρα, το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς τελικώς ήταν η πραγματική αιτία ή ήταν η αφορμή? Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε ποτήρι. Δεν είναι το μοναδικό σκάνδαλο που απασχολεί την Ισπανία. Έχουμε 1.500 ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς αυτή τη στιγμή. Πριν από 10 μέρες, οι δικαστές απεργούσαν στην Ισπανία γιατί πλέον ζητούσαν αύξηση του προσωπικού αλλά και των μέσων που τους δίνονται, γιατί μόνο με αυτά τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν υπερβολικά πάρα πολύ δουλειά. Όλα αυτά τα σκάνδαλα, μπορεί να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα, αφορούν κυρίως, ξεκίνησαν μάλλον σε τοπικό επίπεδο. Εκεί έχουμε τα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, για παράδειγμα στην περιοχή της Βαλένθια, η οποία έχει αλλάξει κυβέρνηση, ή σε δήμους όπου οι δήμαρχοι μπορεί να ήταν και 20 χρόνια δήμαρχοι, ανήκαν στο Λαϊκό Κόμμα. Εκεί δεν υπάρχει κανένα δημόσιο έργο που να μην υπάρχει εμπλοκή της Δημοτικής Αρχής. Όλη αυτή την περίοδο θα ζήσουμε και άλλες, έχουμε και άλλες ανοιχτές δίκες. Για παράδειγμα, την διαφορετική δίκη του Χωσέ Λουίς Μπάρθενας, του πρώην ταμεία του Λαϊκού Κόμματος. Καθότι, όπως βλέπαμε και στα πλάνα από το ρεπορτάζ, υπάρχουν κάποια χειρόγραφα. Αυτά είναι τα τετράδια που κρατούσε ο κύριος Μπάρθενας και αναφέρει με όνομα και επίθετο ή και με ψευδόνυμα τα ποσά τα οποία έδινε στα μεγάλα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος. Και υπάρχει μάλιστα και το «Εμεπούν το Ραχώη», όπως λέγεται και χρησιμοποιείται συνέχεια. Θα δούμε δηλαδή στη δίκη του κυρίου Μπάρθενας και αν αυτός θελήσει να μειώσει την ποινή του αυτή των 33 ετών, αν θα έρθουν και άλλες αποκαλύψεις στο φως και αν ενδεχομένως δούμε ακόμα και το πρόσωπο του απερχόντος πρωθυπουργού να φιγουράρει σε αυτές τις λίστες. Όλα αυτά τα έγγραφα τα κρατάει ο κύριος Μπάρθενας για την δίκη που αφορά αποκλειστικά μόνο στη δική του υπόθεση. Στην υπόθεση Γκιούρτελ δεν αναφέρθηκαν πάρα πολλά από τα στοιχεία αυτά. Εκείνο όμως που αποτυπώθηκε στη δίκη είναι ότι αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχώη σε σχέση με την κατάθεσή του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε με τις οικονομικές συναλλαγές του κόμματος. Τώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις από εδώ και πέρα. Φαίνεται λοιπόν μια γενικευμένη κατάσταση διαφθοράς, η παθογένεια της διαφθοράς και στην Ισπανία. Πάμε